Γεια σας. Σήμερα 14 Φεβρουαρίου του 2020 για το θνητό τον κόσμο, για τα ψεύτικα, τα γήινα που εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα ήρθα να εορτάσω και να πω πόσο πολύ αγαπώ τη μάνα μου. Ένα ερωτά μου αγιάτρευτη και καημέ μου μεγάλε. Στη σημαντικότερη γυναίκα της ζωής μου, στον τελευταίο μου έρωτα της ζωής μου, στον τελευταίο συγγενή μου. Τη Γεωργία Κουτσομιχάλη Αδραδάκη, την κόρη της Κυριακής και του Δημητρίου, τη μάνα μου, στον τάφο της. Στον τάφο της. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο πόνος μου είναι άσβεστος και ο καημός μου μεγάλος. Ήρθα να βάλω λουλούδια και να ανάψω το καντήλι και να με προσευχηθώ. Δεν έχω λόγια. Ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκα. Ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκα στη γη και δεν έμεινα στους ουρανούς πνεύμα. Όλο το κακό που έκανε ο Αδάμ, πιστεύοντας τον Ιελδαβαό θεοσφόρο και μπαίνοντας μέσα σώματα και έρχισε η πτώση και ο θάνατος. Τη μάνα μου τη φάγανε γιατροί, ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία εξαμελίας στο γιατρό της και, και κατά παντός υπευθύνου γιατρού. Τα δάκρυά μου είναι άσβεστα. Υπέρμα. Άσβεστα χωρίς αυτή τη γυναίκα. Κάθε χρόνο τη φύλαγα. Τη φύλαγα και της έλεγα Μανούλα είσαι εσύ για μένα και εγώ για σένα. Τώρα έμεινα. Τώρα δεν θέλω κανένα ναι. Να αγαπάτε τους γονείς σας, να αγαπάτε τα παιδιά σας. Άρα θα σας δώσω μια συμβουλή. Ποτέ στη ζωή σας να μην αγαπήσετε πέρα από τον εαυτό σας τίποτε περισσότερο. Γιατί η κατάληξη είναι να καταλήξετε αντρεούλης, το σπανιότερο παιδί του κόσμου, αλλά μέσα δάκρυα. Για μένα πια πάψαν οι γιορτές, πάψαν οι χαρές. Έπαψε η άνοιξη που ήταν η μάνα μου και έπαψε και το καλοκαίρι. Γιορτάζω μόνο το χειμώνα στην καρδιά και στην ψυχή.